τόσο οι έμποροι, φορτωμένοι με ξένε πραμάτιε και στείλουν του πάγκους του στα παζάρια μα. Και διαλαλούν σε πολιτείε και χωριά με σπουδαγμένου ντελάιδε τον ερχομό τη σωτηρία μα. Και έχουμε εμεί του διεράριδε και του τραγουδιστάδε να αραχνοηφαίνουν πάνω στην παμπάλεα κουρελού μας τους και τα πάθη μας. Και δακρύζουμε ύστερα, γιατί οι γειτονιές μας και οι παραλίες μας έχουν γεμίσει κονσερβοκούτια και ηλεκτρικές κιθάρες. Θα μας φάνε έτσι, μωρέ, ή θα μας στείλουν στα μουσεία και τα γερά μας δεν γλιτώνουν με τίμιες χαμηλοκουβέντες. Ξυπνήστε, θα ξομείνουμε σας λέω και κανείς μήτε δικός μας δεν θα μας ακούει. Έτσι ξεκινάμε, φίλε και φίλοι. Έτσι θέλω να ξεκινάμε. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Και έτσι υπόσχομαι να συνεχίσουμε. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί έχω μάθει το σύστημα εδώ και 10 μέρε απεργάζεται τρόπου ώστε να σταματήσουμε να υπάρχουμε ω ελληνική λύση και ω βελόπουλο. Απεργάζεται διαδικασίε. Δηλαδή, να σα πω για να καταλάβετε, ξεκινώ την εκπομπή γιατί έχω, έχω τρελαθεί με αυτά που συμβαίνουν. Τι εφορίε, τι ΔΟΕ, τι ΑΔΕ, πώ λέγατε αυτά που του λαδρεύει ο γραμμένο τα λέει κανένα φορά. Όλοι αυτοί οι πιτσόνε, πιτσούνε, πώ λέγατε που του έχουν διορίσει. Τι, τι μηνύσει, τι. Ετοιμάζεται, επαναλαμβάνω και ήδη δρομολογήθηκε, μα έρνουν στα δικαστήρια, γιατί αποκαλέσαμε του λαθροεισβολεί λαθροεισβολεί. Πρώτο. Δεύτερον, γιατί είπαμε ω ελληνική λύση ότι όσοι λένε ψέματα και ψάχνουν μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα, μακεδονική, γιατί δεν υπάρχει η μακεδονική μειονότητα για μα. Οι γενεί Μακεδόνε είναι Έλληνε. Είναι δεδομένο αυτό. Μα σέρνουν στα δικαστήρια και γι' αυτό. Μιλάμε για απίστευτο πόλεμο. Δεν καταλαβαίνετε, μιλάμε για απίστευτο πόλεμο. Παράκρουση. Αλλά εμεί θα συνεχίσουμε, θα φωνάζουμε, θα ουρλιάζουμε, θα ματώνουμε, γιατί πολύ απλά το πιστεύουμε. Και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον από εσά αρέσει αυτή η χώρα. Σε όποιον δεν αρέσει να τσακιστεί και να φύγει σε όποιον δεν αρέσει η Ελλάδα και θέλουν να του κάνουν κάπως διαφορετική, να σηκωθούν και να φύγουν. Εάν δεν σας αρέσει αυτή η Ελλάδα, κύριοι, να φύγετε από την Ιερή Ελλάδα. <κλαι> Τέλος. Εμείς δεν θα φύγουμε, θα μείνουμε εδώ. Ό,τι και να κάνετε θα μείνουμε εδώ. Μπορεί να μην θέλετε ότι είστε Έλληνε, να μην σε ενδιαφέρει καθόλου η ελληνική ιστορία, να μην αγαπάτε τον τόπο, να λέτε έλα μωρέ, και τι έγινε και δεν μας ενδιαφέρει εμά. Δεν μας νοιάζει. Εμά μα ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλου η Ελλάδα και οι Έλληνε. Σε όποιον αντιλαμβάνετε. Όποιο δεν αντιλαμβάνεται να, να τσακιστεί και να φύγει από εδώ και σε ο τόπο. Τι να κάνουμε τώρα. Και για να καταλάβετε ότι εδώ ενοχλούμε με αυτά που λέμε, επειδή δέχτηκα και. δέχτηκα πάρα πολλέ απειλέ, θα με σκοτώσουν, θα με ρίξουν σε καντάκι, θα με σφάξουν. Νομίζουν κάποιοι ότι με τι απειλέ θα φοβηθούμε. Δεν τα λέω τώρα αυτά που λέω, ούτε σύρθηκα μια φορά στα δικαστήρια. Σα έχω πει, έχω συρθεί στα δικαστήρια δεκάδε φορέ. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου για ένα πράγμα όμω να είστε σίγουροι. Ότι ό,τι λέμε επιβεβαιώνεται σε λίγο καιρό. Σα έχω μιλήσει για το σχέδιο των ΗΠΑ, η Μεγάλη Αλβανία. Οι Αμερικανοί, οι ΙΠΑ δεν είναι φίλοι μα. Καταλάβετε το. Το έχω πει χίλιε φορέ. Όπω και οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι μα. Και οι Ρώσοι, αν θέλετε, δεν είναι φίλοι μα. Και οι Κινέζοι δεν είναι φίλοι μα. Κανεί δεν είναι φίλο μα. Όταν τα συμφέροντά του δεν είναι με τα δικά μα, είναι φίλοι μα. Πόσε φορέ το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Και να το ξαναπώ, ναι, είμαστε εθνικιστέ, ρε. Αγαπάμε την Ελλάδα, δεν μισούμε άλλου λαού. Αγαπάμε το έθνο, δεν μισούμε άλλα έθνη. Αλλά όποιο πειράξει το ελληνικό έθνο και την Ελλάδα, θα έχει να κάνει με του Έλληνε. Αυτό πιστεύουμε. Σε όποιον αρέσει, δεν πάει κάτω 15 μήνε και 35 αγωγέ. Τι νομίζετε μόνο θα φοβηθούμε. Αυτό πιστεύουν κάποιοι. Ούτε επαναλαμβάνω να περνάει από το μυαλό σα ότι θα φοβηθεί ο Βελόπλος, η ελληνική λύση. Πλέον το Ριάκι έγινε ποτάμι ολόκληρο. Γι' αυτό και τρέμουν, φίλε και φίλοι. Πήγα στην Κατερίνα και είχαμε 800 άτομα εκεί. 800 άτομα, αρκόταν κόσμο και έφευγε. Τελείωσε η ελληνική λύση, έχει βάλει ρίζε πλέον και γίνει... έχει θεργέψει. Αυτό είναι που στρωμάζει. Πάμε στη Μεγάλη Αλβανία. Στόχο λοιπόν των ΗΠΑ είναι η Μεγάλη Αλβανία. Εγώ θα σα τα αποδείξω με... με, στοιχεία τώρα. Γιατί δεν κουράστηκα να τα λέω, να φωνάζω για να μην καταλαβαίνετε. Και έχω πει και στου Αλβανού, μην τρώτε το τον παπά των Αμερικανών. Μην τρώτε το τον παπά του Ράμα και του Μπερίσα. Αυτοί τα κονομάνα από τη δική σα πλάτη. Όπω και η δική μα εδώ τα παρτάλια που ξεπουλούν την Ελλάδα. Έτσι είναι και η δική σα. Σα βάζουν οι Αμερικανοί μπροστά. Ενώ είστε ξαδέρφια των Ελλήνων οι Μισείτε την Ελλάδα. Γιατί έτσι σα πότισαν να μισείτε την Ελλάδα. Όχι όλοι οι γκέκιδε κυρίω. Και θα μα βάλουν φωτιά στα Βαλκάνια. να σκοτωθούμε μεταξύ μα. Και οι Αμερικανοί θα είναι χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά να κοιτάνε για τα δικά του συμφέροντα. Έτσι για να καταλαβενόμαστε τοποθετούν παντού οι Αμερικανοί ανθρώπους που θέλουν να διαμελήσουν την Ελλάδα. Αυτός που βλέπετε είναι μια αποκάλυψη μόνο αυτού του δελτίου αυτής της εκπομπής και καλώ αλλά τα κρύβουν όλοι. Αυτός είναι ο Έλιωτ Έγγελ, αριστερά του Ομπάμα. Το βλέπετε αυτό το ανθρωπάκι. Στενός στην εργά της Χίλαρη Κλίντον και του Σόρος. Χαιρετά ο ίδιο σε φωτογραφία του με τον Αλβανικό Αετό. Αυτό είναι ο τύπο. Έχουμε και τη φωτογραφία με τον Αλβανικό Αετό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ο τύπο, ο οποίο είναι άνθρωπο του Σόρο, κολλητό του Ράμα, θέλει να δημιουργήσει, λέει, τη Μεγάλη Αλβανία. Για ποιο λόγο όμω, ξέρετε, για να μπορεί να ελέγχει το δικό του καρτέλ μαζί με κάποιου μαφιόζου Αλβανού, τα αρκωτικά σε όλη την περιοχή και να διαμελήσουν στην πορεία την Ελλάδα. Καταλάβετε το. Αυτό είναι ο έτο. Να το. βλέπετε. Αυτό εδώ ο κύριο. Αναλαμβάνει την εξωτερική πολιτική, είναι στην... Αναλαμβάνει την εξωτερική πολιτική του Κογκρέσου του Κογκρέσου, για να καταλάβετε τη γερουσία, δηλαδή είναι, ένα, είναι, είναι, είναι πολύ, σαν το λένε το δικό μας το κοτζιά. Δεν, δηλαδή, στην Αμερική υπάρχουν δύο τρόποι να κυβερνήσει. Ο ένα είναι η κυβέρνηση με τον υπόλοιπο εξωτερικών και το Κογκρέσο που έχει αρμοδίου υπουργού εντό εισαγωγικών για τα θέματα εξωτερική πολιτική. Είναι αρκετά γνωστή η φιλοαλβανική του στάση και η πολιτική του στο θέμα του Κωσόβου. Αυτό λοιπόν το Κογκρέσο τοποθέτησε αρμόδιο για τα εξωτερικά θέματα. Βάσει λοιπόν αλβανικών δημοσιευμάτων του Ράμα, επισημαίνεται πω πρόσκειται θετικά προ την Αλβανία και στους Αλβανούς του Αλβανού του Κωσόβου, του Κωσοβάρου, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι η χειρότερη μαφιό του κόσμου. Αν θε να καθαρίσει ένα σε μία, σε ένα δέκα λεπτά, φωνάζει Κωσοβάρο. Και Γεωργιανού και Τσατσένου. Αυτή είναι η καλύτερη στη δουλειά αυτή, στη βρώμικη δουλειά. Έχω άδικο κύριε Γραμμένε. Στο ποδάρι φάζουν. Στο ποδάρι. Χρακ και δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτόν βάζουν οι Αμερικανοί. Γι' αυτόν επέλεξαν οι Αμερικανοί. Οι δημοκρατικοί κυρίω αυτοί που γλύφουν οι Έλληνε πολιτικοί είναι οι δημοκρατικοί και ο Τραμπ. Γλύφουν. Τι Χίλαρη είναι η νέα δημοκρατία. Τι Χίλαρη ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι με τη Χίλαρη είναι και με τον Κλίν και με τον Ομπάμα. Κανένα δεν είναι με τον Τραμπ. Θα σα πω όμω τα χειρότερα. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να επηρεαστεί άμεσα η Ελλάδα από αυτόν τον τύπο που είναι ένθερμο υποστηρικτή του αλβανικού σοβινισμού. Δεν μιλάμε για εθνικισμό εδώ. Αυτό ο τύπο θα βάλει, επαναλαμβάνω, φωτιά στη χώρα. Φωτιά στα Βαλκάνια. Και επίση, για να περάσουμε στον 16ο τίτλο, ο Έγκελ από το 1990 συνεργάζεται με τον Μπεν Γκίλμαν για όσου ξέρουν λίγα από τη γεωστατική οικονομία στην περιοχή μα. Ακούστε. Και έχουν οργανώσει τον προσανατολισμό τη Επιτροπή αποκλειστικά στο Κωσυφοπαίδειο με τον Έγκελ της ηγεσία της διασφαλίζεται η προώθηση λέει του σχεδίου της Μεγάλης Αλβανίας λέει ο Αλβανικός τύπος έρχεται η Μεγάλη Αλβανία όχι για να εξυπηρετεί τους Αλβανούς αλλά για να εξυπηρετεί τα Αμερικανικά συμφέροντα καταλάβετε το αυτό που σας λέω οι Αλβανοί θα παραμείνουν απλά Αλβανοί που θα δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, όπω και οι Έλληνε. Θα μα βάλουν να σφαχτούμε μεταξύ μα στα Βαλκάνια. Σα τα λέω από τώρα. Σα τα λέω και προειδοποιώ τον κάθε Έλληνα Πολίτη ή Έλληνα συνείδηση, Αλβανό πολίτη ή Αλβανό συνείδηση που μένει στην Ελλάδα, να καταλάβει τι έρχεται. Και κρούω να κινδύνου. Πώ λειτουργούν λοιπόν το λόμπι, για να καταλάβετε, οι, οι Αλβανοί. Ενώ δεν έχουν μεγάλη μειονότητα, η πληθυσμιακή μάρα στι ΗΠΑ, έχουν δικό του λόμπι. Τεράστιο λόμπι. Το αλβανικό-αλβανοαμερικανικό λόμπι. Οχτώ εταιρείε συνεργάζονται με τους του Αλβανού. Ράμα παρακαλώ αλλά και του Μπερίτσε το παρελθόν για να προωθούν τα αλβανικά ατήματα. Οι Αλβανοί προσπαθούν πάση θυσία του ράμα να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στη ΣΥΠΑ και χρησιμοποιούν κάθε μέσο και προς τιμή τους και μαγιά τους. Γιατί εμείς τρώμε παπά με τη δίδεν ομογένεια που έχουμε εκεί. Η δικιά μας η ομογένεια δεν είναι πλέον Έλληνες, καταλάβετε το, η τρίτη, τέταρτη γενιά πλέον είναι Αμερικανή πρώτα και μετά οτιδήποτε άλλο. Και το λέω με πόνο ψυχής, λίγοι έχουν παραμείνει Έλληνες στην ελληνική ομογένεια ίσως γιατί είναι μακριά, ίσως γιατί η Ελλάδα ποτέ τους έκανε κάτι η Μητροπολιτική Ελλάδα υπέρ τους και πάντα περιμέναμε από αυτούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέσω λοιπόν του λόμπι, οι Αλβανοί έχουν ένα σχέδιο καλλιεργώντας τη ρωσοφοβία και των Αμερικανών προσπαθούν να επιβληθούν στα Βαλκάνια. Οι λομπίστες λοιπόν έρχονται σε επαφή με άτομα του Κογκρέσου και του φέρνουν σε επαφή με Αλβανού πολιτικού. Δεν τι μάγκε είναι. Έχουν βάλει ειδικά του λόμπινγκ, λομπίστε, οι οποίοι είναι οι μεσάζοντε μεταξύ Αλβανών πολιτικών και τη Αμερικανική ηγεσία. Το έκανε ο Αλβανό Μπάσα το 2017 με του Αμερικανού Ρόι, Μακπόλ και Σέσιον. Ο ενδιάμεσο λομπίστα ο Μουζίν λάμβανε χρήματα από offshore στο Μπελίζ. Δηλαδή για να καταλάβετε, διοχετεύουν τα ναρκοδόλαρα μέσω offshore εταιριών σε Αμερικανού πολιτικού οι Αλβανοί. Και καλά κάνουν, όχι τα δηλαδή καλά κάνουν για να προωθούν τα δικά του θέματα ή τα δικά του, πιστεύω. Η Ελλάδα τι κάνει, Μωρέ! Εμεί τι κάνουμε. Όχι μόνο λοιπόν ήρθα σε επαφή με Αμερικανού πολιτικού, αλλά ο Μπά έδωσε συνεντεύξει στον Μπραϊμπάιτ, αλλά και παρευρέθη στο ετήσιο δείπνο των ρεπουμπλικανών γεουσιαστών. Δηλαδή μιλάμε για αναβαθμισμένε παρουσίε. Δεν μιλάμε για απλά ένα λόμπι. Οι δικοί μα κοιμούνται όρθιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φίλε και φίλοι, για να πάμε στην άλλη ενότητα γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο Έλληνας γιατί και ποιος σκότωσε τον ήρωα, ευνομάτηρα, τον Ελληνάρα αυτόν Κατσίφα, που όλοι αγωνίζονται για το πόσο μεγάλο είναι ο Αντετοκούμπο ή πόσο μεγάλο είναι ο οποιοδήποτε και όχι αυτό το παλαικάρι που έπεσε για τη σημαία. Οι ίδιοι άνθρωποι, φίλε και φίλοι, που επιμεριστικά βλέπουν τι εξελίξει, είναι οι ίδιοι που μόλι πει κάτι για το δικό του ιεροβούδα, όποιο και αν είναι αυτό, κατευθείαν σου καταλογίζουν τη λέξη ρατσιστή. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά για να το καταλάβετε. Και το λέω και δημοσίω και δεν με ενδιαφέρει γιατί από τον Αντένα μου τηλεφώνησε για ένα tweet που είχα κάνει. Ναι, ο Γιάννη Κούμπο έγινε Έλληνα, πήρε ελληνικό διαβατήριο, το είχα πει και μπράβο και καλά κάναμε τότε το παιδί, το δώσαμε το διαβατήριο για να πάει, να πάει στην Αμερική. Ναι, ο Γιάννη Αντιτοκούμπο διαφημίζει την Ελλάδα. Αλλά περίμενα και από τον Γιάννη τον κουμπο, αντί να δώσει 30.000 γεύματα ή 50.000 γεύματα στου Αμερικανού, να δώσει και 5.000 γεύματα στου Έλληνε που πεινούν σαν στέγου. Αυτό είπα γραμμένε. Και μου την πέσαν όλη τη Σαββατοκύριακο. Γιατί ρε μάγκε. Και λευκό να ήταν και κίτρινο να ήταν και πράσινο να ήταν και Έλληνα να ήταν, τα θα έλεγα. Δεν κατάλαβα. Απογορεύεται να μιλάμε. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλο. Να το χρώμα να κάνει διαφορά εσά. Ή η πράξη. Ή η πραξη η ενεργεια αν το έκανε κάποιο άλλο, ο οποίο δεν ήταν το κούμπο και δεν ήταν έγχρωμο, εν πάση περιπτός, και ήταν ένα απλό Έλληνα πολίτη των ΗΠΑ, κανεί δεν αναφέρονταν σε αυτόν. Κατάλαβε τι λέω, ρε Βασίλη. Από... Απλά το κλιμακώνεται επίτηδε. Ε, λοιπόν, δεν πέφτουμε στην παγίδα. Όποιο και να είναι, λευκό, κρίτινο, άσπρο, κρίτινο, όποιο και να το έκανε, τα είχα θα έλεγα. Δεν μπορεί να μου δει 50.000 γεύματα μόνο στου Αμερικάνου, δώσε 10 στου Έλληνε. Του που δεν έχουν να που δεν έχουν να πουθενά, που για ένα κομμάτι ψωμί πεθαίνουν στην πείνα. Αυτό είπα. Δεν είναι το κοντίσιο. Πάνω, επειδή το παιδί δεν ξέρει καλά εδώ, αν μπορεί κάποιο το condition να, ανεβά, να ανεβάσει. Πάμε τώρα για να μην νομίζει τα λέω πλέον μόνο εγώ. Μία μορφή με την οποία μπορώ να διαφωνώ ή να συμφωνώ σε πολλά μαζί του είναι και ο πρέσβη Μαλιά. Ο Αλέξανδρος Μαλιά, λοιπόν, σε παρουσίαση ειδικού του βιβλίου, σε ακροατήριο, δήλωσε πω η απόφαση για τη δολοφονία του Κατσίφα δεν προήλθε από του τοπικού αστυνομικού. Αλλά, ακούστε, από εντολή που δόθηκε από πολύ ψηλά, αυτό είναι ο μαλλιά. Και έκανε παρουσίαση ενό βιβλίου. Ενημέρωσε δε το ακροατήριο που τον άκουγε, πω η εντολή για τη δολοφονία του Κατσίφα προήλθε από το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία, Ράμα Σαντερ Λέση. Ο σύμβουλό του είναι αυτό. Ο οποίο, αυτό είναι, το βλέπετε. Ανέμενε με τον τίτλο του Υπουργού Δημοσία Τάξη. Δηλαδή, με το που έγινε η δολοφονία, αυτό ο τύπο δεξιά, αριστερά που βλέπετε, έγινε Υπουργό Δημοσία Τάξη. Ενώ τον είχα στο περιθώριο, με το που δεν έγινε η δολοφονία, τον κάνανε Υπουργό Δημοσία Τάξη. Αν συνέβαινε στην Ελλάδα, θα τον είχα ξυλώσει αυτόν η ψευτοπροδευτική δική μα. Ο Ράμα τον έκανε και Υπουργό Δημοσία Τάξη. Αυτό που έδωσε την εντολή να το παλικάρι μα. Να εκτελέσει το παλικάρι μα. Ο προηγούμενο Υπουργό Δημοσία Τάξη. Στο ναρκοκράτο του Ράμα, Είχε, λόγω εμπλοκή στην υπόθεση ναρκωτικών είχε παρατηθεί. Κατάλαβε. Τον είχαν παρατήσει. Είχε εμπλοκή με ναρκωτικά ο προϊ... Υπουργό Δημοσία Τάξεω, έτσι. Mm. Τουλάχιστον εκεί του πιάνουν του αστυνομικού και του διώχνουν σπίτι του και του υπουργού. Στην Ελλάδα του υποθάλλουν και όλα. Σου κάνουμε και κάτι άλλο. Για να μην μιλάω περισσότερο. Ο Λέση λοιπόν, ο συγκεκριμένο. Ελέση θα το πω εγώ, όχι Λιέση. λέγεται. Ο Λέση αυτό που βλέπετε, δεν έχασε την ευκαιρία για προαγωγή. Εκμεταλλευ... Εκμεταλλευόμενο την περίπτωση του Κατσίφα. Για να πάρει προαγωγή έπρεπε να σκοτώσει τον Έλληνα Κατσίφα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σα πω και τα υπόλοιπα. Οι αλβανικέ αρχέ δεν επέτρεψαν την παρουσία Ελλήνων συγγενών. Σα λέω όλη την αλήθεια πώ έφαγαν το παλικάρι μα. Πώ έφαγαν το αστέρι μα, τον εθνομάρτυρά μα. Στον εορτασμό τη ταφή λιψάνων των πολεμιστών τη 40. Ενώ λέγανε οι δικοί μα από εδώ, επιτέλου πάμε εκεί. Δεν επέτρεψαν συγγενεί να πάνε στα μνήματα. Κανένα ελληνικό κανάλι δεν το είπε αυτό. Όλοι το έκρυβαν. Ο πρώτο αστυνομικό που εκλήθη να πυροβολήσει το παιδί μα, το παλικάρι μα, που επισκέβαζε τα τέμπλα των εκκλησιών του χωριού, αρνήθηκε να πυροβολήσει, λέγοντα: Εγώ δεν σκοτώνω άνθρωπο. Δόθηκε εντολή σε αστυνομικό του χωριού Αλβανό να σκοτώσει τον Κατσίφα. Δεν το σκότει στο παλικάρι αυτό. Είπε ότι εγώ δεν σκοτώνω άνθρωπο. Αυτό που πετύχαμε, φίλε και φίλοι, και το είπε και ο πρέσβη, είναι ότι ο διχασμό μα επί 12 μέρε που τον έκανε ήπουλα ο Φίλη και ήπουλα ο Παπαδημούλη, έκανε του Αλβανού να κρατήσουν άταφο το πτώμα του νεκρού επί 10 μέρε και πλέον και επέτρεψε στου Αλβανού για τον δικαστέ να καλύψουν το έγκλημα των εκτελεστών. Αυτό πετύχαμε. Βάλαν λοιπόν, δεν ξέρω αν εκούσε ή ακούσε η ακούσια, ο Φίλης και ο Παδημούλη τα έκαναν αυτά που έκαναν. Βάλαν τα τρόλ του στο διαδίκτυο και στα, και στα social media να λένε διάφορα για τον Κατσίφα, ώστε να μην πάμε ενωμένοι να απαιτήσουμε να δούμε τι έγινε με το παλικάρι μα. Και ενώ εμεί εδώ τα χαφαγωνόμασταν γιατί το έκανε ο Παπαδημούλη και ο Φίλη Ναρκέμπορο, ε, Βρωμιάρη, δεν ξέρω τι άλλο, κακό σήκω στη σημαία, να λέμε μεταξύ μα αυτά που λέμε και οι Αλβανοί πρόλαβαν και κάνανε του ράμα την ιατροδικαστική κομπινούλα. Τι ακριβώ, φίλε και φίλοι, ήθελε ο ράμα. Τι ακριβώς θέλει ο Ράμα. Μα το είπε ο Μπερίσα. Ο ίδιο ο Μπερίσα μα το είπε προχθέ. Κανένα κανάλι δεν πήρε τι δηλώσει του. Τι είπε ο Μπερίσα για το παλικάρι μα, ξέρετε. Θα στα πω τώρα όλα. Για να τελειώνει το παραμύθι, γιατί φοβόμαστε εμεί. Σε συνέντευξή του και δηλώσει του Μπερίσα στον Αλβανικό τύπο είπε το εξή. Ο Κωνσταντίνο Κατσίφα ελληνική μειονότητα χαρακτηρίζεται από μένα, λέει ο Μπερίσα, ω βορρά σφαιρών. Από τον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα. Έτσι είπε. Δηλαδή είπε ο Μπερίσα. Ότι το παλικάρι αυτό ήταν βορρά σφαιρών του Ράμα. Δηλαδή το Ράμα με δική του εντολή σκότωσε τον Κατσίφα. Για να καταλαβαίνω, το λέει ο, το λέει ο Μπερίσα. Αλλά κανένα ελληνικό κανάλι δεν τον πήρε συνέντευξη, δεν τον πήρε να μα πει για ποιο λόγο τα λέει αυτά. Γιατί παρακάτω λέγονται κι άλλα. Διότι υποστηρίζει πω το γεγονό στου Βουλιαράτε ήταν ένα σενάριο οργανωμένο. Ακούστε εδώ πώ το γυρίζει τούμπα. Από την Ελλάδα, ο Μπερίσα. Α, ακούστε τι λέει ο Μπερίσα τώρα. Ο, δείτε πόσο αν θέλει είναι και ο ένα και ο άλλο. Πείτε μου έναν ηγέτη τη Αλβανία που να μην έχει σχέση με πυραμίδε ναρκωτικά που να είναι φιλέλληνα. Έναν. Ο πυραμιδάκια. Ο κλέφτη. Ο Μπερίσα με τι πυραμίδε του. Πάλι βάζει την Ελλάδα στο κάδρο. Ο Ράμα ο Ναρκέμπορο βάζει την Ελλάδα στο κάδρο. Μόνο και μόνο γιατί έχουν την πλάτη των Αμερικανών που είναι φίλοι του, ε, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Λέει λοιπόν ο Μπερή στη συνέντευξή του, ο κατσίφα λέει ήταν στρατιωτικό. Ο άνθρωπο που πήρε στον ελληνικό στρατό. Μέλο των ρατσιστικών εξτρεμιστικών κύκλων εναντίον τη Κιπατάρβε. Είναι η Αλβανή, η Σκυπιτάρβε. Γι' αυτό και όπω βλέπετε, οι Αλβανοί τον παρουσιάζουν συνέχεια με την παραλλαγή. Όχι ότι το παλικάρι δεν υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό, τον υπηρέτησε στι ειδικέ δυνάμει. Παλικάρο ήταν. Παλικάρι ήταν. Όχι χέστηση όταν έχει κάτι και τα 5, και τα 6, και τα 17 στο ελληνικό κοινοβούλιο, που κάνουν αμέσως κακά με τα πρώτα Ζόρια και κάθουν στα 4. Θέλουν να ξέρουν ο καμένο που υπηρέτησε. Μάλλον στο ναυτικό, με τη Ε, Το βουλιουκλάκι το λέω εσύ, δεν το Είναι πιο, πιο μικρό κιόλα. Ο Μπερίζα λοιπόν, ακούστε τώρα. Λέει ότι όλο το σχέδιο ήταν από την Ελλάδα, δηλαδή το σχεδίασε ο Καμένος με τον Τζίπρα, για να αναδειχθεί η Βόρειο Ακούστε διαστροφή αυτού του τύπου του Μπερίσα. Το διεστραμμένο μυαλό του Γκέγκη. Αυτό είναι Γκέγκη, να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Ο άλλο είναι Γενίτσαρο. Αυτό είναι Γκέγκη ο Μπερίσα. Από τη φυσιογνωμία το καταλαβαίνετε. Θέση του είναι πω εορτασμό του, όχι, δεν πρέπει να γιορτάζεται, καθώ είναι πια γνωστό το τι έγινε. Να λοιπόν φίλε και φίλοι το που μας πηγαίνουνε. Θέλουν λοιπόν μετά το επεισόδιο αυτό του χρόνου οι Αλβανοί να μην επιτρέψουν να γίνεται ο εορτασμός στις 28 Σεπτεμβρίου. Όπως είναι υποχρεωμένη η Αλβανία στη Βόρειο Υπηρό μας, στην αυτοδιάθετη και αυτό να Βόρειο Υπηρό μας, να το κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Στόχος είναι να μην ξαναδούμε πλέον την εθνική μας εορτή. Στόχο είναι να αφανίσουν κάθε τι εθνικό. Στόχο των Αμερικανών, των φίλων των Σιριζανέλ και τη Νέα Δημοκρατία είναι να εξαφανίσουν τον Βόρειο Σύπυρο. Για μένα, θα το πω, Ομά, η Βόρειο Σύπυρο για μένα είναι Ελλάδα. Οι Αλβανοί είναι ξαδέρφια μα, οι μας, μα, οι Τόσχηδε. Α το καταλάβουν και οι ίδιοι επιτέλου. Μην πέφτουν στην παγίδα του Μπερίτσα που είναι εκατομμυρίου Κωνσταντιοστιωράμα και, και από την τσέπη του. Αν δεν μπω καμιά κουβέντα. Του κλέβουν τα λεφτά. Είμαστε ξαδέρφια. Θα μας βάλουν να σκοτωθούμε αυτοί οι τύποι ο Μπερίζα και ο Ράμα. Καταλάβετε το. Θα μας βάλουν να σφαχτούμε οι ναρκέμποροι των Βαλκανίων. Και δεν είναι άλλοι από τους Αμερικανούς. Άιντε. Αυτή είναι η ναρκέμποροι των Βαλκανίων. Το μεγάλο καρτέλ του ελέγχου των ναρκωτικών είναι από τους Αμερικανούς. Μην κοεδευόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουν τα τσιράκια του Αλβανούς μαφιόζους, τα τσιράκια το Ράμα. Για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και του δικού μα εφοπλιστές. Γιατί δεν, δεν, δεν μεταφέρονται τα αρκωτικά χωρί πλοία, κύριε. Για να ξέρουμε τι λέμε, κύριε Γραμμένα, γιατί έχει φίλου εφοπλιστές εσύ. Τα αρκωτικά, γραμμένα δεν μεταφέρονται χωρίς πλοία. Χρειάζονται πλοία και αεροπλάνα. Αεροπλάνα δεν έχει ο Γραμμένο κι εγώ. Αεροπλάνα δεν έχουν οι φτωχοί άνθρωποι. Αεροπλάνα έχουν οι πλούσιοι. Πλοία έχουν οι πλούσιοι. Καταλάβατε. Και θα βάλουν λαού να σκοτώνονται. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Η Ελλάδα θα παραμείνει όθια. Ό,τι και να κάνουν. Γιατί οι Έλληνες είμαστε χιλιάδες χρόνια εδώ. Χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό και λέω ελάτε σας πάτα έξι ώρα το απόγευμα την Παρασκευή. 23 Νοεμβρίου, 6 το απόγευμα, όλη η Ανατολική Αττική στα Σπάτα, στην αίθουσα τη εκτελεάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων. Θα είμαστε εκεί. Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, στη Νέα Ιωνία. Τετάρτη, 5-12 στην Καλαμάτα. Έχουμε περιοδίε. Ελάτε στα Σπάτα, 6 ώρα το απόγευμα. Στα Σπάτα, στο Δήμο, θα είμαστε εκεί. Ελάτε, φίλε και φίλοι. Δηλαδή, έχω κουραστεί να λέω τα αυτονόητα. Έχω, έχω, κουραστεί να λέω τα αυτονόητα. Το έχω πει χίλιε φορέ. Δεν αντέχω. Δηλαδή, τι πρέπει να σου πω άλλο. Και δείτε να τι χρειαζόμαστε. Δείτε ένα παλίκαρο να ξαναθυμηθούμε, ρε. Γιατί ό,τι και να κάνουνε, πήγαν στον Καβρόγλου και του, το, το, το αυτά που έκαναν αυτοί πριν. Δεν τον άφησαν να υβρίζει ορθοδοξία χριστιανισμό. Πήγαν στο Εθνικό, στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα Αλληνόπουλα και φώναζαν κάτι πολύ απλό. Κάτι για τον Κατσίφα. Με, την ώρα που έπεσε η Εθνική Ελλάδο. Δηλαδή φαίνεται ότι βράζει το πράγμα. Παρά την πίεση, παρά την απαγόρευση, ήρθε η ελληνική λύση και ο τόπο θα ξεβρωμήσει. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Και δωρεάν νομικέ συμβουλέ δίνουμε στα μέλη μα, όχι εγώ, δικηγόροι παρακαλώ. Δικηγόροι, νομικέ συμβουλέ δίνουμε με το καλύτερο νομικό τμήμα. Όχι εγώ. Δεν είμαι εγώ ο δικηγόρο. Ιστορικό αρχαιολογία που θα σα πω σαν νομική. Δείτε τώρα ένα τηλέφωνο και πείτε: Θέλω μια δωρεάν νομική συμβουλή. Α βοηθήσουμε. Γιατί όχι, να α βοηθήσουμε. Δεχόμαστε πόλεμο ακόμη και γι' αυτό. Γιατί βοηθάμε κόσμο χωρί κρίμα, το καταλαβαίνετε. Η ελληνική λύση δέχεται πόλεμο και μόνο για αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να, δεν θέλουμε να βοηθάμε του Έλληνε. Εμεί του βοηθάμε. Γίνεται μέλη τη ελληνική λύση με ένα τηλεφώνημα, ρε παιδιά. Πείτε: Εγώ είμαι εδώ να βοηθήσω, μπορώ. Δώσ' μου, σε παρακαλώ, αυτό που θέλω να ακούσω για τον Κατσίφα. Πάνω. Αυτό και μόνο είναι μήνυμα ρε εσείς. Όσο και να μας κυνηγάτε, όσο και να κυνηγάτε την αλήθεια, τα ελληνόπουλα αυτά που δεν μάθαν την ιστορία, αντιδρούν διανεϊκά. Αντιδρούν συνδυσιακά, ό,τι και να μας κάνετε. Όσο και να βάλετε το σώρος και την παρέα να κυνηγάει και την ελληνική λύση, εμείς θα είμαστε όρθιοι. Γιατί ναι ρε, υπάρχει ελπίδα. Ναι, υπάρχει ελπίδα. Θα το φωνάζω συνεχώς. Υπάρχει άνθηση ελπίδα. Δεν ξεφεύγετε από αυτό, το καταλαβαίνετε. Στα γρήγορα, φίλε και φίλοι, επειδή με ρώτησαν πάρα πολύ, αυτά εδώ που βλέπετε εδώ, έκανα και ένα λάθος σήμερα. σα έλεγα πενιζέλαιρος, η Μανόπλη ήταν η κυρία Φροδίτη. Yeah. Αυτό εδώ, κύριε Αληθέ, οι οποίε θα το ξαναπώ, τις βλέπετε τώρα, μόνο για σήμερα, μόνο για μία μέρα, μόνο για εσάς, είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ... Για όσου έχουν ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη, για όσου έχουν αυγενικό, θα με θυμηθείτε: απαλληλτικών και απελευθερωτικών είναι ένα απίστευτο δημιούργημα από φόρμουλα του Αγιώρου, βότανα του Αγιώρου, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Γιατί το χειμώνα δεν ευδοκιμούν. Είναι μία και μοναδική μέρα από λίγα που έχουμε από την Αποθήκη, γιατί δεν παράγονται πλέον. Όσοι έχετε προβλήματα, μέσα έχει. Δηλητήριο Μέλισσα, Οχιά, Μέδουσα, Γεράνη, παρθόκορτο, Ρίγανη, Ματζουρά, Δρολίβανο, Σανδαλόξιδο. Δείτε να καταλάβετε τι σημαίνει πόνο στη μέση. Θέλω να καταλάβετε τι κάνουν αυτέ οι κυραλιφέ. Δεν είναι φάρμακα, δεν υποκαθιστούν, το επαναλαμβάνω, φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι σε φυσικό τρόπο βότανα του Αγιώρου. Δηλητήριο Οχιά, Μέλισσα, Μέδουσα, που ουσιαστικά σα ανακουφίζει, σα εξαφανίζει, σα τελειώνει τον πόνο. Δεν πονάτε, παγώνει, σταματάει, διακόπτει τον πόνο. Δείτε εδώ. Τι σημαίνει έχω πρόβλημα. Να πάνω μου, συγγνώμη, έτσι. Εδώ. Για εδώ. Πολύ ωραία. Να φαίνονται και οι κυραλιφίε από κάτω. Ο πόνο είναι στη μέση. Τι ακριβώ σημαίνει πόνο, Ότι έχω φλεγμονή. Ότι υπάρχει μια φλεγμονή στον δίσκο. Βλέπετε, δεν είναι στρόγγυλο. κανονικά είναι ένα στρόγγυλο. Εδώ είναι ο δίσκο. Έχει εκφυλιστεί, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό. Να το. Πρέπει να ξαναγίνει έτσι. Να ενωθεί. Αυτό εδώ. Με την επάλυψη εδώ λοιπόν ανακουφίζεται ο πόνο. Δεν πονάτε. Ούτε αυγενικό, ούτε καρπιοσολίνα ούτε ισχυαλγία, ούτε δισκοπάθεια. Ανακουφίζεστε. Είναι πολύ σημαντική η λέξη. Ανακουφίζεστε. Και το ξαναλέω. Η γιατρός η κυρία Εμμανουηλίδου, η Αφροδίτη. Ήταν διευθύντρια στο Σιμπανόγλιο Νοσοκομείο. Μου τηλεφώνησε η ίδια και μου λέει: Μπορεί να λε ελεύθερα το όνομά μου. Εγώ δεν λέω τι θέλω. Είμαι επιστήμονα. Σπούδασα το αντικείμενο. Χρησιμοποιώ η ίδια μου λέει και δίνω και σε φίλου μου. Δεν υπάρχει καλύτερο δημιούργημα. Μου λέει ειλικρινά γιατί είναι βότανα, δεν είναι χημεία. Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι η, η Ειρήνη. Η Ειρήνη τη λέγανε, η Δικό η φωτεινή. Στο μαγειριά του Κόντρα είναι, θα το πω, μια κορυφαία δημοσιογράφος στο δελτίο εδώ του, στην εκπομπή του κύριου Λιάτσου, η οποία τη έδωσε τον το αγώνα το πρόβλημα. Δεν θα πω το όνομά τη τώρα, δεν μου πω το όνομά τη, αλλά με ευχαρίστησε ίδια λέγοντά μου ότι ειλικρινά ρε παιδί μου, διαφωνώ λέει πολιτικά μαζί σου, αλλά το χρησιμοποίησα και σε ευχαριστώ εγώ και οι αθρώσει μου. Αυτό είναι το μήνυμά τη, για το πρόβλημα που είχα στα γονατά μου. Δηλαδή ανακουφίστηκε η συνεργάτη του Εμίλου Λιάτσου, η άλλη κοπέλα, η Σοφία. Οι ίδιοι επαναλαμβάνω. θα, θα ξεχάσετε τον πόνο στη μέση, στο αυγενικό, δισκ, δισκοπάθεια, δισκοκύλι. Δείτε εδώ, τι σημαίνει πρόβλημα στο δίσκο. Δισκοκύλη. Αυτό εδώ είναι η φλεγμόνη, τη βλέπετε. Αυτό εδώ είναι το πρόβλημα που δημιουργεί, πρέπει να είναι κάπω έτσι. Δηλαδή να πηγαίνει από κάτω. Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Με την επάλυψη λοιπόν γίνεται έτσι. Υγιή ο δίσκο. Δηλαδή αυτό πράγμα σιγά 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 Ανακουφίζετε από τον πόνο. Δεν πονάτε. Είναι σημαντικό αυτό. Ανακουφίζεστε. Εξαφανίζεται. Πατάσει τον πόνο. Προλάβετε τώρα. Να ξαναδείξω μια άλλη. Ο νορμάλ, η νορμάλ σπονδυλική στήλη είναι αυτή εδώ. Η φυσιολογική. Δείτε εδώ. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζει ο εκφυλισμό. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Εάν λοιπόν εδώ, σιγά σιγά με την επάλυψη, πάμε εδώ και πάμε εδώ, θα με θυμηθείτε με αυτέ τι δύο απελευθερωτικών και απαλληλτικών, μόνο για σήμερα, μόνο για τώρα. Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε 6 κυραλιφέ με 36 ευρώ. Επίση, παίρνετε μία εγκυκλοπαίδια των Βοτάνων. Νικήστε τι ασθένειε με τα Βότανα, εγκυκλοπαίδια περίπου 800 σελίδων. Όλα αυτά μαζί, μόνο 36 ευρώ. Και το βιβλίο αυτό εδώ, είναι η πρώτη γραμματική του 1476. Όλα μαζί 36 ευρώ, η μία κάνει 40 ευρώ. Δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά. Εξαφανίστηκαν γιατί δεν ευδοκιμούν τα βότανα. Πάμε ξανά να ξαναδείξω τι σημαίνει προβληματικό δίσκο γιατί πονάει η μέση σα. Γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί πονάει η μέση του. Πονάει, λέει, η μέση μου. Έχω ισχυαλγία, δισκοκύλη, δισκοπάθεια, αυγενικό κτλ. Δείτε εδώ. Ο κανονικό δίσκο είναι αυτό εδώ άσπρο. Εδώ είναι η φλεγμονή. Η φλεγμονή η οξυμένη είναι εδώ το πρόβλημα. Με την επάληψη λοιπόν, σιγά 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 σιγά, αυτό απαλύνεται, 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 ανακουφίζεται, ανακουφίζεται, αναστέλλεται, πάβει, πάβει, πάβει και δεν πονάτε. Να λοιπόν για δοκιμάσετε δοκιμάσω το, το 92% ανθρώπου που το δοκίμασε έμειναν άφωνοι, δεν πονάνε. Φίλος γιατρός, από την πόλη των Γιάννητσών, παθολόγος είναι βέβαια. Πήρε για τον πατέρα του τι κυραλιφέ. Μου τη ζήτησε προσωπικά ίδιο. Μου λέει: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά με έχει πρίξει λέει, ο πατέρα μου. Έλα από το όνομά του, δεν υπάρχει και λόγο. Μου τηλεφώνησε χθε. Και μου λέει ρε Βελόπουλε, δεν το πιστεύω ο ίδιο μου. Ναι, δεν μου φόλα βέβαια άνθρωπο. Και στην Ομαρχία δεν κάνει κανένα άνθρωπο. άνθρωπος. Μου λέει, δεν το πιστεύω. Αφού λέει ο πατέρα μου, θα σε ψηφίσει για αυτό το λόγο. Εγώ του λέω, δεν θέλω να με ψηφίσει γι' λόγο. Δεν είναι δικέ μου, δεν είναι δική μου εταιρεία. Δεν, 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 είναι δικά μου τα προϊόντα. Γίνονται με βάση φόρμουλε, δεματολογικέ μελέτε, χημικέ μελέτε. Έχουν γίνει τα πάντα. Βότανα του Αγίου Όρου έχει μέσα. Δεν ευδοκιμούν πλέον. Δεν μπορούν να γίνουν το μείγμα το συγκεκριμένο. Είναι μόνο για σήμερα η προσφορά, μόνο για τώρα. Και μου λέει ειλικρινά, έχω πάθει πλάκα, μου λέει. Ακόμη και ο ορθοπαιδικό, λέει που πήγαμε, έχει πάθει πλάκα και ο ίδιο. Να δείτε εδώ. Άλλο πρόβλημα. Να το, εδώ είναι. Άλλο. Άλλη εικόνα είναι αυτή για να καταλάβετε. Πώ εδώ το, ο σπόντιλο ακουμπάει τον νεύρο και δημιουργεί εδώ το μεγάλο πρόβλημα στην φλεγμονή. Αυτά εδώ επαναλαμβάνω για να τα καταλάβει καλά. Δείχνω εδώ. Να το, να το, να το. Σπονδυλικό σωλήνας. Έτσι. Σπο, αυτό είναι ο εδώ είναι ακριβώ, φίλε και φίλοι, ο φυσιολογικό δίσκο. Ολόκληρο. Δηλαδή αυτό που λέμε σπονδυλική στήλη, που είναι το ένα πάνω στο άλλο. Η κύλοι δίσκου είναι αυτή εδώ. Τη βλέπετε. Πιεσμένη νευρική ρίζα είναι αυτή εδώ. Και ο πόνο αφόρητο. Είναι οριζόντια τομή. Εάν λοιπόν αυτό σιγά σιγά με την ε, επάλυψη το κάνουμε συνεχώ, 10, 15, 20 μέρε, ένα μήνα, απαλύνεται ο πόνο, ανακουφίζεται και επιστρέφουμε σιγά σιγά. Γι' αυτό λέω προλάβετε τώρα, η μία κοστίζει 40 ευρώ. Εσεί παίρνετε 6 με 36, όχι μία, 6 με 36 το 2 31 0, 25, 20 20 και μια εγκυκλοπαίδεια των βοτάνων νικήστε τι με τα βότανα. Εξαιρετική εγκυκλοπαίδεια και ένα βιβλίο την πρώτη ελληνική γραμματική του 1376. Μην κάθεστε, Εγκυκλοπαίδια των Βοτάνων. Νικήστε τι ασθένειε με τα Βότανα. Είναι περίπου 800 σελίδε, εγκυκλοπαίδια με όλα τα Βότανα μέσα για κάθε ασθένεια ξεχωριστά και αυτό εδώ, η πρώτη ελληνική γραμματική του 1476. 2, 31, 25, 31 τηλεφώνηστε τώρα 36 ευρώ. Όταν η μία κάνει 40. Δεν υπάρχουν στην αγορά, δεν παράγονται πλέον, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε βότανα από το Άγιον Όρος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε τα βότανα που είναι απαραίτητα για να γίνει το κοκτέιλ το συγκεκριμένο, γιατί έχει μια σειρά βότανα μέσα. Σαλιγκάρι, δηλητήριο μέλτσα, μέδου, εσοχιά, βιταμίνη ε, σπαθόχορτο, λεβάντα, μέντα. Τι άλλο ρίγανη, ματζουράνα, δεν δρολίβανα, σαν ένα σωρό Και θα με θυμηθείτε, μου έλεγε η Μανοηλίδου η Αφροδίτη, η καλή μου φίλη γιατρός που ήταν διευθύντρια στο Σιμανόκλειο, παρακαλώ. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Στο Σιμανόκλειο διευθύντρια ήταν η κυρία Μανουλίδου. Μου λέει η κυρία Μανουλίδου. Πέστε στον κόσμο ότι εγώ ως επιστήμονας δεν τα πίστευα, μου λέει. Γιατί αυτά μάθαμε στην επιστήμη μας. Πρέπει όμως να τους πω, και το λέω και δημοσίως, ότι κάνουν απίστευτο καλό δεν, είναι, δεν υποκαθιστούν φαρμακευτικές αγωγές, δεν είναι φάρμακο, αλλά ανακουφίζει τον πόνο, διακόπτει τον πόνο. Δείτε εδώ. Λέει ο άλλος, πόνος, έχω ένα τρομακτικό πρόβλημα στη μέση, λέει ένα πόνο στη μέση. Εδώ. Τι σημαίνει αυτός ο πόνος, για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, ακριβώς. Είναι ο σπόνδυλος, τον βλέπετε εδώ, σε μεγέθηση. Να ο σπόνδυλος. Νάτος. Το βλέπετε. Εδώ είναι η φλεγμονή. Τι κάνουμε λοιπόν με την επάλυψη εδώ πάνω τη κυραλυφή, των δύο κυραλυφών, θα ξεχάσετε δισκοπάθεια, δισκοκύλη, σκιαλγία, αυγενικό σύνδρομο, καρπιαίο σωλήνα. ανακουφίρεστε πλήρω, δεν πονάτε, προλάβετε τώρα ένα απίστευτο προϊόν. Δεν υπάρχει, παιδιά, ειλικρινά. Ο άλλο λέει: Έχω σκιαλγία. Να τι σημαίνει σκιαλγία. Το πρόβλημα είναι εδώ. Αντανακλαστικά όμω πηγαίνει σε ολόκληρο το πόδι. Σε ολόκληρο το πόδι, παιδιά. Όταν λέμε σε ολόκληρο, σε ολόκληρο είναι κάτω. Τι γίνεται λοιπόν, Βλέπετε, ως... τρυπάει τον νεύρο... ευρώ, Να τον Εύρο, αυτό είναι τον ευρώ, Τρυπάει ο σπόντιο από καγίδι άταξη σπονδύλων τη σπονδυλική στήλη τον ευρώ και πεθαίνουμε στον πόνο. Και δημιουργείται αυτή η φλεμονή. Ε, με αυτά εδώ λοιπόν, φίλε και φίλοι, τα οποία δεν παράγονται πλέον γιατί δεν υπάρχουν τα βότανα για να παραχθούν, δεν ευδοκιμούν πλέον τα βότανα στο Άγιο Ωραίο. Μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο θα ξαναγίνει η συλλογή, μου έλεγε ο Γιώργο για συγκεκριμένα βότανα. Άρα λοιπόν, μόνο για σήμερα, μόνο για τώρα, όταν η μία κάνει 40 ευρώ, παίρνετε έξι από αυτέ με 36 ευρώ, σύν. Μία εγκυκλοπαίδια, νικήστε τι ασθένειε με τα βότανα, στην τριευλία δηλαδή. 2-31-0, 25-23-20 προλάβετε τώρα. Πάμε στην επόμενη. Α, θα το δείξει και αυτό εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχει, ξέρετε, ο Έλληνα πρέπει μέσα από τι εικόνε να αντιλαμβάνεται και του δείχνουμε. Εδώ είναι η κύλη του Μεσοσπονδυλίου. Μεσοσπονδύλιο. Νάτο. Μεσοσπονδυλίο. Το βλέπετε. Να η κύλη. Νά η κύλη, όσο έχετε κύλη. Αυτό που λέμε κύλη, δισκοπάθεια, δισκοκύλη και αλγία. Δισκοκύλη, να το. Εδώ. Τι σημαίνει αυτό εδώ. Να το πρόβλημα. Το βλέπετε, εδώ είναι το πρόβλημα ακριβώ. Που έχει αλλοιωθεί αυτό κανονικά πρέπει να είναι εδώ. Το κόκκινο, όλο το ρόζα είναι όλο ρόζα, ένα στρόκυλο. Ε, λοιπόν, εκχύεται εδώ. Πιέζει τον νεύρο, δημιουργεί προβλήματα. Μια μικρή επάλυψη λοιπόν στην στήλη και θα με θυμηθούν οι περισσότεροι. Προλάβετε τώρα όμω, γιατί δεν παράγεται πλέον το προϊόν. Λίγα βρήκαμε από αυτά και α τα δίνουμε. Το ένα κάνει 40 ευρώ, παίρνετε 6 με 36. 2-31-0, 25-23-20. Όσοι έχετε αυγενικό. Κάθε φορά που ένα το χέρι μου διάζει το χέρι αριστερό ή δεξιό. Δεν κυκλοφορεί καλά. Βάλτε λίγη από την κυραλυφή και θα με θυμηθείτε. Αυγενικό σύνδρομο, ημικρανίες, πονοκεφάλου. Θα με θυμηθείτε. 2-31-0-25-23-20. Γιατί όμω είχα κάνει το σχόλιο για το φίλο μου τον Γιάννη τον Αντιντοκούμπο. Γιατί με ενόχλησε. Γιατί θέλω να δει τι φωτογραφίε. Δώσε μου τη φωτογραφία από το μοναστηράκι. Δώστε μου φίλε και φίλοι, δώστε μου, πάνε μου τη φωτογραφία το μοναστηράκι. Την πρώτη σειρά των φωτογραφιών. Για να καταλάβετε, μοναστηράκι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, βράδυ 11 η ώρα, δείτε την εικόνα για να καταλάβετε πού κατήτησαν τον Έλληνα, ρε εσείς. Δείτε ρε παιδιά. Δείτε ρε παιδιά, είναι Έλληνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι Ελληνόπουλα, Έλληνε. Που ο ένα ειδικά λέει δεν είχα. Όχι αυτό, παιδιά, το αυτό είναι επόμενο. Ο ένα μου λέει δεν είχα να πληρώσω τα ασφαλιστικέ φορέ, μου πήραν λέει το σπίτι, μου πήραν τα πάντα και μένουν εδώ μέσα, ρε παιδιά. Τώρα θέλω να δείτε του λαθροεισβολεί. Πού μένουν οι λαθροεισβολεί, οι οποίοι έρχονται εδώ την ώρα που πεινούν οι Έλληνε και πηγαίνουν να μείνουν. Πού, για δώσε μια φωτογραφία. Δείτε τι ωραία. Α, αυτά είναι. Δείτε που βάζουν του Αφγανού, Πακιστανού, Αφρικανού να μεινουν που για δωσετε μια φωτογραφια δειτε τι ωραια αυτα Όταν ο Έλληνα πεινάει. Αυτά με την ελληνική λύση επαναλαμβάνουν κομμένα. Θα τα κόψουμε. Πρώτα ο Έλληνα, Πρώτα η Ελλάδα και μετά αν δύναμη. Δείτε εδώ, δείτε εδώ φωτογραφίε. Αν μπορώ, θα βοηθήσω και οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Πρώτα όμω τον Έλληνα. Αν μπορώ να βοηθήσω και του άλλου. Να γιατί είπα στον Άντων Κούμπο, πεινάνε οι Έλληνε, στείλε και του Έλληνε κάτι. Γιατί μην το κάνει μόνο για την Αμερική και το Θεά Αθήνα. Έχω άδικο εγγραμμένο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στα Σπάτα. Έξι το απόγευμα στην αίθουσα συνδυάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδο. Να πω λοιπόν ότι όλη η μέρα θα φωνάζω για έναν άνθρωπο ο οποίος άδολα βοηθάει, άδολα στηρίζει, ο Ραπανάκης ο Νίκος. Είναι ένας τύπος ειλικρινά που αν υπήρχαν, θα το πω ευθέως, 100.000 τέτοιοι Έλληνες, η Ελλάδα θα ήταν εδώ, ο Νίκος Ραπανάκης. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για την Ελλάδα. Ελάτε λοιπόν, Παρασκευή στα Σπάτα, έξω ώρα το απόγευμα, θα είμαστε εκεί, στην έδειξη συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου, στα Σπάτα. Ελάτε, Παύλου Μελά. Βι, α, Βασιλέο Παύλο, όχι Παύλο Και Δημάρχου Χρήστου Μπέκα. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι ο Μπέκα. Mm -hmm. Το ξέρω τον Μπέκα, ρε. Ξέρει τη διεύθυνση. Λοιπόν, στα γρήγορα για να επαναλάβω. Δεν... Με ρωτούν πολύ, έχω μηνύματα συνεχή. Δεν μπορώ να κρατήσω εγώ κυραλιφέ, αγαπητέ μου Σταύρο. Mm -hmm. Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει. Κράτα κυραλιφέ για μένα. Δεν μπορώ. Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν παράγονται πλέον. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τα βότανα, δεν επιδοκιμούν πλέον τα βότανα για να μπορώ να κρατήσω για εσένα, Σταύρο μου, κάτι από αυτό. Όσοι προλάβουν, θα τα παραλάβουν. Γιατί όσοι έχουν δισκοπάθεια, δισκοκύλη, όσοι έχουν σκιαλγία, αυγενικό σύνδρομο, θα με θυμηθούν. Για να ρίξω λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ και πάλι. Εδώ είμαστε, πάνω μου. <χω> Τι σημαίνει σκιαλγία. Σπονδυλικά νεύρα είναι αυτά εδώ, τα βλέπετε. Εδώ, αυτά εδώ. Συμπιεσμένη νευρική ρίζα είναι αυτή εδώ, βλέπετε. Γιατί σημαίνει ότι εδώ στην ποδηλική στήλη υπάρχει πρόβλημα. Και συμπιέζει αυτήν εδώ και όλα αυτά αντανακλαστικά πηγαίνει πηγαίνουν προ τα κάτω και έχουμε ισχυαλγίε. Έχουμε πόνου από ισχυαλγία. Δυσκοπάτια, δυσκοκύλη ισχυαλγία. Να δείξω κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, έλα εδώ. Α, το ίδιο και εδώ. Δείτε, ο άνθρωπο εδώ έχει το πρόβλημα και χτυπάει αντανακλαστικά σε όλο το πόδι. Πού είναι το πρόβλημα, αυτό, σε αυτό το νεύρο. Εάν λοιπόν κάνουμε εδώ μια επάλυψη, θα δείτε ότι σε λίγο καιρό θα ανακουφιστείτε πλήρω. Ούτε πόνο. Δηλαδή θα εξαφανιστεί, θα πανταχτεί, θα ανασταλεί. Θα τελειώσει. Δεν είναι φάρμακο, δεν και φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και εμεί το έχω πει και φορέ. Σα λέμε. Είναι βότανα. Είναι κυραλιφέ. Δεν είναι φάρμακο. Βότανα. Να δείξουμε ένα άλλο πρόβλημα που αφορά ακριβώ το ίδιο. Έτσι. Για να το δείξω λίγο. Εδώ είναι. Για άλλα λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η σπόντιλη, εμπασχολή. Το λίγο διαφορετικά για να το καταλάβετε. Ανάποδα το δείχνω. Εδώ είναι το πρόβλημα, το βλέπετε, η φλεγμονή, το στρόγγυλο. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να αυτό, εδώ, να είναι εδώ, το μπλε. Για να μην πονάει ο άνθρωπο. Γιατί αυτό είναι το νεύρο που πονάει, τα ανακλαστικά. Επ, δηλαδή, κανονικά, έπρεπε εδώ να είναι το μπλε και όλο αυτό εδώ να είναι κίτρινο. Από κάτω. Ε, λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρόβλημα. Χτυπάει τον ευρώ και πονάει τον Πέμπτο ανακλαστικά. Μια μικρή επάλυψη θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάτε ούτε σχιαλγία, ούτε δισκοπάθεια, ούτε δισκοκύλι, ούτε αυγενικό. Αλλά επαναλαμβάνω, στο 92% των ανθρώπων που χρησιμοποιήθηκε, οι άνθρωποι μου τηλεφωνούν και μου λένε ρε, εσύ είναι απίστευτο. Σα είπα, ο Γιακουμίδη ο Γιώργο είναι ο μεγαλύτερο, ο πιο έντιμο που έχω δει εγώ στην Βόρεια Ελλάδα. Το λέω δημοσίω. Ο από του πιο έντιμου. Δεν υπάρχει ο έντιμο. Του τα έδωσα. Ο ίδιο μου λέει Κυριάκο, γιατρό, θα δεσκόλυντα με τα ανθρωπαδικά. Δεν υπάρχει, λέει, το δίνω σε φίλου μου και έχω πάθει σοκ. Δηλαδή, στο 90% των ανθρώπων που το παίρνουν, μου λέει ο Γιακουμίδη, ο Γιώργο Αψαμπελό και ο Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι μου λένε που τηλεφωνούν οι ίδιοι μου τη λένε. Σήπα γιατρό διευθύντρια του Σιμπανόγλιο, η Εμμανουιλίδου, η Αφροδίτη. Σα λέω ονόματα Ανθρώπου που το χρησιμοποίησαν. Δεν σα λέω για μένα, μπορεί να πιστεύετε κιόλα. Ειδικά με το αυγενικό μου βάζω συνεχώ. Είτε ακραίων είτε αυτήν. Ξέρω, εδώ γραμμένο εδώ είναι. Ή μια η, μία από αυτέ είναι την γιατί είναι απίστευτο το προϊόν, παιδιά. Φυσικό προϊόν με βότανα είναι, αλλά δεν ευδοκιμούν τα βότανα. Που σημαίνει τι? ότι αν δεν προλάβετε τώρα, αν δεν τηλεφώνησετε τώρα, δεν θα προλάβετε να παραλάβετε την προσφορά. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγή, γραμμή παραγωγή έχει κλείσει από φορά εδώ και μετά. Άρα η μία κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε 6 από αυτέ με 36 ευρώ στο 2310 25, 23, 20. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει και τιμή. Και επίση να ζητάτε βέβαια και την εγκυκλοπαίδεια νικήστε τι ασθένειε με τα βότανα Μια εγκυκλοπαίδεια 800 σελίδων με όλα τα βότανα μέσα, έτσι. Για κάθε ασθένεια, βότανα. αγγελική. Την ξέρει την αγγελική, εσύ, ρε. Την ξέρει την αγγελική, λέω. Δεν την ξέρει. Η μάνα και η μάνα μου σχολεμένη την ξέρανε. Είναι. είναι κάτι που έχουν στο σπίτι περισσότερε. Βότανα. Αγριοκείμενο, δείτε εδώ. Για κάθε, για παραλαμβάνω. Εδώ είναι, δείτε εδώ. Λέει, δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε για το κάθε ένα βότανο και πού πηγαίνει. Γι' αυτό λέω προλάβετε, παραλάβετε. Δύο και ένα τρία, όλα μαζί 36 ευρώ μόνο για σήμερα όμω. Τέλο. Μόνο για τώρα δεν υπάρχουν. 2, 3, 1, 0 25, 23, 20, τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα ισχύει δική τιμή. 36 ευρώ, 6 γραλιφέ και μια εγκυκλοπαίδεια των βοτάνων με όλα τα βότανα μέσα για κάθε ασθένεια. Να δείξω τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επιμένω, ξέρετε, για να είναι μόνο λόγο. Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε τι θέσει μα. Πονάει μέσα σα. Αντανακλαστικά πάει δεξιά. Μπορεί ο πόνο να είναι εδώ, ξέρετε. Εσύ μπορεί να πονάτε εδώ, αλλά μπορεί το πρόβλημα να είναι εδώ. Γιατί είναι αντανακλαστικό ο πόνο. Μια μικρή επάλυψη συγκεκριμένη περιοχή και θα ανακουφιστείτε πλήρω. Δεν θα πονάτε. Δεν θα πονάτε. Δράση. Λέει ο γραμμένο που ασχολείται για τον αθλητισμό ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή δράση. Πάρα πολύ. Δηλαδή <συσχυρή> πηγαίνει στο σημείο ακριβώ και ανοιχνεύει το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω προλάβετε τώρα. Δείτε εδώ. Νάτο, νάτο. Εδώ. Έτσι. Ο άνθρωπο είναι ένα μηχανισμό. Αυτό λοιπόν έχετε και ανακουφίζει πλήρω το πρόβλημα στη μέση. Δεν πονάτε. Α, στον αυχένα. Το πρόβλημα είναι εδώ. Κάντε μια επάλυψη τέρμα. Ούτε αυχενικό Σύνδρομο, ούτε Καρπιό Σολίνα. Έτσι. Ούτε Σχιαλγία, ούτε Δισκοπάθεια. Προλάβετε τώρα. Τώρα ισχύει η τιμή. Όταν λέω τώρα το εννοώ. Προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20. Και είναι σημαντικό να το ξαναπώ. Γιατί θέλω να το καταλάβετε κιόλα. Δεν έχει μέσα χημεία. Είναι βοτανά. Δεν έχει χημεία, παιδιά, είναι βότανα. Όσοι το χρησιμοποίησαν το 90% και πλέον δεν πονάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πονάει ο άνθρωπο. Γιατί έχει ένα κοκτέιλ βοτάνων μέσα, το οποίο είναι τόσο ισχυρό, όσο δεν φαντάζεστε. Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Επειδή δεν ευδοκιμούν πλέον τα βότανα από Φεβρουάριο, Μάρτο ξαναπαραχθεί το προϊόν, θα το κάνουμε παραγωγή ξανά. Προλάβετε τώρα, αλλιώ Φεβρουάριο, Μάρτιο. 2-31-0, 25-23-20. Και για να καταλάβετε, φίλε και φίλοι, τι σημαίνει πόνο από ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη. Δείτε εδώ. Κανονικά πρέπει να είναι έτσι ο σπόνδυλο σα. Να έχει κενό εδώ ανάμεσα. Βλέπετε τον νεύρο είναι αυτό. Αυτό είναι τον νεύρο. Περνάει εδώ. Κανονικά πρέπει να έχει κενό. Όπω έχει εδώ, εδώ. Εδώ δεν έχει κενό όμω, βλέπετε. Χτυπάει μέσα τον νεύρο. Και τον νεύρο με τη φλεγμονή Χτυπάει και πονά τα φόρητα. Ε, λοιπόν, μια μικρή επάλυψη, θα ανακουφίσει, θα αναστείλει, θα απαλύνει, θα σταματήσει τον πόνο. Θα με θυμηθείτε. 2-31-0-25-23-20. Προλάβετε τώρα όμω, έτσι. Τώρα ισχύει δική τιμή. Μην κάθεστε. Και όσοι ειδικά έχουν προβλήματα με το αυγενικό του, κάποιε κυρίε ζαλίζονται κιόλα. Μην νομίζετε, δεν είναι εύκολο το αυγενικό. Προλάβετε τώρα. Δηλαδή, ζαλάδε, οι μικρανίε. Κάντε επάλυψη και θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Δεν παράγεται το προϊόν. Μόνο για σήμερα, μόνο για τώρα το ένα κοστίζει 40 ευρώ, παίρνετε 6 με 36. 2,31,0, 25,26 25, 25 και εγκυλοπαίδια μαζί. Ελάτε στα Σπάτα την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Έσο Συνεδριάση. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε να ακούσετε Έλληνε να μιλούν για του Έλληνε. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα η Ελλάδα, Πρώτα οι Έλληνε. Να κάνουμε ξανά την Ελλάδα περήφανη. Αυτό θέλει η ελληνική λύση. Ελάτε λοιπόν εκεί. Πάμε στο δεύτερο βίντεο. Θέλω να δείτε, φίλε και φίλοι, γιατί γουστάρα τον τύπο που λέγεται Σαλβίνη. Το γουστάρα, ρε παιδί μου, το γουστάρα, όπως το λένε, είναι, είναι, ρε παιδί μου, είναι, είναι Ευρωπαίος, είναι χριστιανός, τι κάνουμε τώρα. Δείτε τι έκανε ο Σαλβίνη σε εκδήλωση. Δείτε το για να καταλάβετε. Και τι έκανε, πλέον απαγορεύει με νόμο στι να γράφει γονέας 1, 2, θα γράφει άνδρας γυναίκα. Γιατί η Ιταλία είχε προοδευτικού ψευτοαριστερού σαν του δικού μα εδώ και σαν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν στάνατον άντρα και τη γυναίκα, προτιμούσαν του τραστ του λάτρι. Λάτχοι, πώ λέγονται. Εμεί τι θα λέμε. Άντρα και γυναίκα. Αυτό είναι το καταφυσιστζίν. Το τι κάνουν στο κρεβάτι του και τι θέλουν να κάνουν, δικαίωμά του είναι. Αλλά δεν θα μα τα επιβάλλουν και σε εμά. Δύο τι έκανε ο Σαλβίνη, λοιπόν, για να καταλάβετε. Δύο το. <Καλβή> Για ξαναδείξτε δείξτε την αρχή ρε πάνω. <Κι> πήρε το σταυρουδάκι και το φίλησε. <Κι> να δω το τζίπρα ή το μιτσοτάκι να το κάνουν αυτό φορά παρτίδα. Ποιο πήρε, σε <Κι> Δεν ξέρω αν είναι η <Κι> Ξέρω όμω ότι αυτά που κάνουν δεν είναι υπέρσυχο τη ξαναστήνη. Και να σα πω και κάτι. Επειδή είναι ο Δημοκράτη, πήρατε και το κάνει ελαφροπατριώτη. Είναι Δημοκρατή, πήρατε και πολύ ψηλά το λαμάνε. Να σα υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρο σα είναι Τσουλουάκη. Αρτιμά του Κατσίπα δεν την κάλεσε. Να πω στου Σιριζέου ότι έχετε δει οτιδήποτε υπάρχει σε μειονοτικό Αφγανό Πακιστανό στην Ελλάδα. Άρα τον Κατσίφα τον καλέστε ή το άλλο το παλικάρι στο φιλοπάπου που έχασε τη ζωή του. Ή τη Μυρτό, τη ή την κοπελίτσα κάτω στο Αγρίνιο. Δεν του κάλετε αυτού για την Ελληνόπουλα. Εσεί είστε ρατσιστέ. Εσεί το παρατηρητήριο του Ελσίνγκη, εσεί είστε ρατσιστέ. Εσεί είστε οι μισέλληνε, οι ρατσιστέ έναν των Ελλήνων. Όχι οι Έλληνε εναντίον των υπολείπων. Καταλάβατε δεν τον τύπο. Παίρνει το σταυρουδάκι και το φυλάει ο ίδιο. Φορά παρτίδα. Γιατί το πήρε από τη γιαγιά που τόσο κυρία εκεί πέρα με το ποδήτη. Καταλάβατε. Αυτή η διαφορά. Και εγώ θα το φοράω το σταυρό εδώ μέσα. Θα τον έχω. Γιατί στο τέλο θα μείνουμε με αυτό εδώ. Μόνο αυτό μα σώζει, τίποτα άλλο. Αυτό και οι Έλληνε μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Τι με κοιτάξτε, ρε. Για να μην πω κατά το φίλο μου τον Ατσόπουλο yeah. από τότε που τον πήρε η Νέα Δημοκρατία κυκλοφορώ τύχο τύχο. Γιατί φοβάμαι πριν τη μισή Αθήνα μην πάρει και εμά η μπάλα. Λέω εγώ. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που ψήφισε την Ιθαγένα για Αφγάνου Πακιστανού, που έβαλε αλλοεθνή, αλλογενή στο, στο σχολείο Ευελπίδων. Αυτή είναι ρε. κοριδεύουν τον κόσμο που έβαλε την Αλβανία του Μπερίτσα και του Ράμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ το 2009. Αυτή του ψηφίζετε, Μωρέ. Ψηφίστε, Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνετε, δικαίωμά σα, θέλω να σου πω. Άξιοι τη μοίρα σα είστε. Επειδή τελειώνει η εκπομπή, θέλω να δείξουμε και τον άλλο τον τύπο σε λίγο. Δεν ξέρω αν προλάβουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό εδώ το προϊόν δεν υπάρχει στην αγορά. Η γραμμή παραγωγή σταμάτησε γιατί δεν υπάρχουν τα βότανα. Δεν ευδοκιμούν πλέον για να τα πάρουμε από το Άγιον Όρος. Περιμένουμε από Δουράριο Μάρτιο να ξαναπάρουμε τα βότανα. Δεν ευδοκιμούν δεν είναι χειμώνα, έτσι. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Εσπέρνετε 6 με 36. Και όσοι έχετε δυσκοπάθεια, σχιαλγία, δυσκοκύλια, ευκαινικό, καρπιό, σελέ, θα με θυμηθείτε. Θα ανακουφιστείτε πλήρω. Δεν είναι φάρμακο, αλλά ανακουφίζει τον πόνο. Δεν πονάτε. Είναι σημαντικό αυτό. Τι σημαίνει. Για να καταλάβετε, φίλε και φίλοι, τι σημαίνει πρόβλημα στον. Δυσκοκύλιο, δυσκοπάθεια. Δείτε το Τι σημαίνει αυτό για να τα. Μια απεικονίση, εμπασφή πτώση. Αυτό είναι το νεύρο. Αυτό είναι ο χόνδρο. Είναι η σπόνδηλη αυτή πιέζουν τον νεύρο και εκεί και πονάτε, πεθαίνετε στον πόνο. Αυτό είναι ο πόνο. Και γίνεται έτσι. Αυτή είναι η τομή από πάνω. Να το. Εδώ είναι ο πόνο. Ε, λοιπόν, το επαναλαμβάνω. Με αυτά εδώ τα προϊόντα, ξεχάστε τον πόνο. Ξεχάστε τον πόνο. Όσοι έχετε δυσκοκύλη, δυσκοπάθεια, ισχυαλγία, όσοι το πήραν έμειναν κατεθουσιασμένοι. Σα λέω νόματα. Η κοπέλα που με βάφει εδώ στο κόντρα, πριν τι εκπομπέ στα καστικά, για να μην κάνουμε τα αντανακλάσει το πρόσωπό μα, είναι η... η. φωτεινή, δεν πάμε. Η φωτινή. Η κοπέλα είχε πρόβλημα ο μπαμπά τη. Έπεσε ο άνθρωπο στο δέντρο. Έπεσε. Και είχε προβλήματα στη μέση, πονούσε αφαίρετα. Του το έδωσα και ο άνθρωπο, όχι μόνο πήρε τηλέφωνο, ζήτησε να μου μιλήσει ο ίδιο. Με ευχαρίστησε, μου είπε ευχαριστώ κτλ. Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι κάνει δουλειά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σα λέω, η Εμμανουηλίδου, ήταν διευθύνσιο του γιατρό. Φίλο. Από την Καλαμάρα, σα έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Το ίδιο πρόβλημα με τον πατέρα του. Μιλάμε ένα απίστευτο προϊόν. Δείτε εδώ. Φυσιολογικό δίσκο είναι αυτό εδώ. Δίσκο σημαίνει σποδηλική στήλη, έτσι. Το κομμάτι. Να το. Α, ε, φυσιολογικό δίσκο. Σποδηλικό σωλήνα, το βλέπετε. Εδώ είναι το πρόβλημα όμω. Κύλι δίσκου. Πιεσμένη νευρική ρίζα είναι αυτή εδώ από την πίεση που ασκείται από αυτό εδώ. Και αρχίζει σιγά σιγά αυτό και αντί να είναι ίσιο γίνεται ένα κύλο πράγμα. Αυτό όμω δημιουργεί πόνο. Πεθαίνετε στον πόνο. Με αυτά εδώ λοιπόν, με επάληψη, θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάτε, θα παγώσει ο πόνο. Θα εξαφανιστεί, θα πάψει, θα ανακουφιστεί ο άνθρωπο με ένα τηλέφωνο. Όταν το ένα κάνει 40 ευρώ και επειδή δεν παράγονται πλέον από τη γραμμή παραγωγή, λέω, το φωνάζω αυτό γιατί πολλοί μου κάνετε παράπονα στο τέλο. Γιατί ακόμη και αυτοί που τα παραλάβετε, ζωή δεν είναι μια εβδομάδα, 10 μέρε τα παραλάβετε. Είναι λίγα. Δεν υπάρχουν. Το ένα κάνει 40 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36. 2 31, 0 25 20, 20 36 ευρώ τα 6 παρακαλώ. Όχι ένα, 6 παίρνετε μόνο τώρα και δεν παράγονται. Μαζί μια εγκυκλοπαίδεια αυτή εδώ, νικήστε τα βότανα, νικήστε σας θέλετε τα βότανα, εγκυκλοπαίδεια των βότανων 800 σελίδες, πέριζε. 800 σελίδες. Και μια γραμματική του 1476, 1476 γραμματική, ναι, η πρώτη ελληνική γραμματική μετά το Βυζάντιο, μετά το Βυζάντιό μας. Αυτή εδώ. Όλα μαζί 36 ευρώ. Όταν το ένα κάνει 40. Προλάβετε τώρα γιατί δεν παράγονται πλώ. Σα επαναλαμβάνω. Δείτε εδώ. Για να καταλάβετε τι σημαίνει προβληματικό δίσκο. Ο δίσκο είναι κανονικά να είναι έτσι. Εδώ μα βλέπετε ότι έχει φλεγμονή. Δηλαδή έχει φύγει από τη θέση του και πιέζει τον ευρώ με συνέπεια αντανακλαστικά να πονάει ο άνθρωπο. Με την επάληψη λοιπόν σπονδυλική στήλη, φίλε και φίλοι, εδώ. Επάλυψη, θα κάνετε επάλυψη στην εξωτερική πλευρά. Θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάτε ούτε ισχυαλγία, ούτε η ούτε δισκοκύλη, ούτε αυγενικό, ούτε καρπίο σωλήνα σύνδρομο. Θα με θυμηθείτε ένα απίστευτο προϊόν. Προλάβετε τώρα 2310-25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε. Η απεικόνηση που ήταν και καλύτερη από αυτή που έδειξα προηγουμένω είναι αυτή εδώ. Δείτε την. Να η φλεγμονή. Εδώ είναι. Κανονικά πρέπει να είναι έτσι. Όσοι έχετε δισκοκύλη, δισκοπάθεια, ξέρετε τι έτσι. Όσοι δεν έχετε απλά πονάτε, να με θυμηθείτε. Μπαίνει μέσα στο νεύρο. Αυτό λοιπόν εδώ με την επάλυψη συνεχή ανακουφίζεται πλήρως. Έχει μέσα σειρά βότανα, δεν είναι φάρμακο, δεν είναι φαρμακευτική αγωγή. Έχει μέσα δηλητήριο χιά, δηλητήριο μέθοδο, βιταμίνη ε, παθόκορτο, γεράνι, λεβάντα, ρίγανη, ματζουράνα. Μία σειρά από βότανα τα οποία δεν ευδοκιμούν μερικά από αυτά από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο. Δεν μπορούμε να τα παραλάβουμε. Γι' αυτό λέω τελευταία μέρα είναι σήμερα. Όσοι προλάβετε, λίγα είχαμε. Όσοι προλάβετε το να κάνει 40 ευρώ, παίρνετε 6 με 36. Και. Γεια σα, Γαραντάν, ο πόνο. Θα με θυμηθείτε. 2-31-025-2020 και δεν είναι φάρμακο. Ρωτήστε τον γιατρό, σα είπα ονόματα ανθρώπων. Η Εμμανουιλίδου είναι γιατρό, δεν, είναι. δεν είναι ο Φουφουτίδη. Ο Γιώργο Ιακουμίδη, ο καλύτερο ορθοπαιδικό φιτραβευτή. Δεν υπάρχει παιδιά στην εξέλιξη στον κόσμο. Το πιστεύω γιατί πήγα ο ίδιο μου. Ο ίδιο μου λέει τα ίδια. Το δίνω σε φίλου που έχουν πρόβλημα, μου λέει και είναι μια χαρά. Σα είπα για την κορυφαία δημοσιογράφο, πολύ γνωστή δημοσιογράφο, που τη συνάντησα να βάλει τον Λιάτσο, τον κύριο Λιάτσο, τον καλό, Λιάτσο, τον καλό φίλο Λιάτσο, και μου λέει: Έχω πρόβλημα με τα γόνατά μου, πονάνε. Τη σωστό λέει και μου έστειλε ευχαριστήριο, μου έστειλε δώρο και αθήκη, ευχαριστώ δημοσίω. Δεν υπήρχε λόγο. Ένα πολύ ωραίο δωράκι και μου λέει: Εγώ και οι αρθρώσει μου σε ευχαριστούμε πολύ γιατί γίναμε καλά. Ε, λοιπόν, τι άλλο που άλλο. Δηλαδή, δεν είναι απίστευτο. Η σκιαλγία, η δισκοπάθεια, η θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάτε. Το ένα, το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Εσύ παίρνετε φίλε και φίλοι 6 με 36, όχι ένα. 6 με 36. Μαζί με τα βιβλία. Δώσε μου τον Ορμπάν πριν κλείσουμε την εκπομπή στην αρχή τουλάχιστον να δείξουμε. Γιατί εγώ είμαι με τον Ορμπάν, τον Σαλβίνη, τον Τραμ, τον Πούτιν. Δώσε τον. Ευρώπη, και φυγγέτλα νεμζετέκ, εγγυτήλισε. Κοζό γιοκαρέκ, κοζό ήρτεκ, szabadság és felelősség, ferverseny és szolidaritás, büszkeség és alázat, igazságosság és irgalom. Ezek vagyunk mi. Ez Európa. Európa Hellas és nem Perzsia. Róma és nem Kartágó. Kereszténység és nem Kalifátus. Pano a Tho! Telefteo! Való a tex! Telefteo! Európi ilyenek az Európai Párnok! Nem ez, amit mondják az Αυτό λέει και η ελληνική λύση. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη χριστιανική. Η Ελλάδα είναι ορθόδοξη. Αλληλεγγύη. Φίλε ναι, αλλά πρώτα η Ευρώπη. Πρώτα οι Έλληνε. Πρώτα οι Έλληνε και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτό πιστεύει η ελληνική λύση. Γι' αυτό και σα καλώ όλου Παρασκευή 23.11 στα Σπάτα 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτο Αρτέμιδο. Ελάτε εκεί. Σα λέω ότι η ελληνική λύση ω φορέα, ω κόμμα έχει του καλύτερου δικηγόρου δωρεάν νομικέ συμβουλέ. Σα δίνουμε να χρειαστείτε κάτι. Και κάτι τελευταίο. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Μόνο το Θεό το επαναλαμβάνω. Απειλέ για τη ζωή μου. Θα με σκοτώσουν. Θα με πυροβολήσουν με καλάζικοφ. Θα μου κόψουν το λαιμό. Δεν τις φοβάμαι. τι φοβάμαι. Ό,τι πει ο Θεό, αυτό γίνεται. Καταλάβατε. Μηνύσει, αγωγέ κτλ. Τι δεχτήκαμε τελευταίε δέκα μέρε. Σοριδών. Δεν μπορείτε να φάσετε τι γίνεται. Χαμός γίνεται στην ελληνική λύση. Οι μα σταματήσουν. Δεν μα σταματάνε. Δεν θα μα σταματήσουν ποτέ. Γι' αυτό λέω να τηλέφωνο τώρα γίνεται μέλη τη ελληνική λύση. την στην προσπάθεια. Εγώ το ανάγκωμα εσεί για να κάνετε την Ελλάδα. Αυτό θέλω, παιδιά. Για την πατρίδα και την Ελλάδα. Τελευταία φορά αυτό εδώ. Απελευθερωτικών και απαλλητικών. Όσοι έχετε σκιαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλια, αυγενικό σύνδρομο καρπιό, σε θα με θυμηθείτε. Σα δίνω σειρά ονομάτων, γιατρών, φίλων, γνωστών, αξιωματικών, συνταξιούχων, που όσοι το πήραν δεν ξαναπώνε σε μέσα μια μικρή επάλυψη. Θα με θυμηθεί. Δεν υπάρχει όμω, είναι η τελευταία μέρα. Γιατί δεν υπάρχουν τα πότα να δεν ευδοκιμούν στο Αγιώρο. Από Μάρτιο και μετά μετά θα ξαναυπάρξει. Η γραμμή παραγωγή δεν το παράγει, προλάβετε τώρα. Η μία κοστίζει 40 ευρώ, παίρνετε 6 εσεί με 36 ευρώ, έξω όχι μία, 6 με 36 μαζί με μια εγκυκλοπαίδεια νικήστε τι ασθένειε με τα βότανα και το βιβλίο αυτό εδώ, γραμματική του 1476. 2-31-0, 25-23-20, πάνω πέστε το και δεν είπα Κάς να μου πείτε πόσο χρόνο έχουμε. Προλάβετε τώρα, 2-31-0-25-23-36 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε. Δεν θα ξαναπαραχθεί μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Δεν ξέρω τον χρόνο, ρε Βασίλη. Αυτό το πρόβλημα. Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Απαλλητικών και απελευθερωτικών. Όσοι το πήραν, επαναλαμβάνω, δεν ξαναπώνεσαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια μικρή επάλυψη θα με θυμηθείτε. Είμαι εδώ, να σα βλέπω κιόλα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Στα Σπάτα την Παρασκευή, έξω απόγευμα στο Δημαρχείο θα είμαστε εκεί. Ο Θεό να ευλογεί την Ελλάδα και του Έλληνε. Και αυτό εδώ είναι θαυματουργό με βότανα. Δεν είναι φάρμακο. Δοκιμάστε το για αισχιαλγία, δισκοπάδια, δισκοκύλη. Και θα πετάτε! Θα τρέχετε! Θα πετάτε! Πώ το λένε, παιδί μου. Δεν θα πονάτε. Είναι σημαντικό. Να όλοι καλά.